Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της κακομοίρας με τον Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη και τη Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας εύκολα, γρήγορα, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Επίσης, μπαίνεις στο www.listoparto.gr, βρίσκεις το δαλικό το οποίο χρειάζεσαι για το δικό σου αυτοκίνητο, σου το λύνουν και στο δίνουν ή το λύνεις και το παίρνεις και κάνεις τη δουλειά σου. Περισσότερα στο listoparto.gr ή στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα για το χώρο του αυτοκινήτου, με πολλά σπουδαία και ενδιαφέροντα και με μια ακόμη προσφορά η οποία πραγματικά είναι σπουδαία για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και όλους έχουν αυτοκίνητο με κινητήρα φυσικού αερίου, όχι υγραερίου, φυσικού αερίου. Λοιπόν, για αυτή την εβδομάδα 70 ευρώ το σέρβις με επώνυμα ανταλλακτικά και εκτός των άλλων και 10 ευρώ ένα κουπόνι για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ με φυσικό αέριο για εσάς οι οποίοι θα πάτε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο ή θα τηλεφωνήσετε για να κλείσετε ραντεβού για να κάνετε το σέρβις στο 2310-596-676. Λοιπόν, μπάλα είδες Κωστή χτες? Ναι, είδα. Είδες. Και τα δύο ή ένα από τα δύο? Πώς θα δω και τα δύο, ρε κόκκινε, αφού παίζαν την ίδια ώρα, πώς θα τα δω και τα δύο? Το ένα ήταν τόσο. Δεν γίνεται, ρε κόκκινε. Εσύ βλέπεις ένα μάτσι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εγώ θα δω δύο και θα καταλάβω. Πώς θα γίνει? Εσύ είσαι έξυπνος και καταλαβαίνεις. Δεν είμαι έξυπνος, ρε κόκκινε. Πώς θα δω δύο μάτσι συνάμα δηλαδή? Γίνεται αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα είναι πανεύκολο. Από και πέρα. Εσύ ένα δεν μπορεί να δει. Και πώς είναι αυτό? Έτσι, σωστό. Αόματος. Βρε αόματος. Λοιπόν, μα τα χάλασε η Σαχτάρ με την. Γιατί στα χάλασε? Στοιχηματικά. Ναι. Εσύ ποιο είδε δηλαδή? Εγώ είδα βλέπω την Μάντσεστερ. Και εγώ τη Μάντσεστερ είδα. Δεν είδα την άλλη. Είδα το μάπα μάτς. Τι να κάνω. Λοιπόν, ήταν τόσο κακό παιχνίδι, αυτό θέλω να πω,
που μπορείς να βλέπεις ταυτόχρονα και το άλλο. Και πώς θα δω και ταυτόχρονα και το άλλο, θα... πώς θα γίνει. Και σου λέω την αλήθεια. Σου λέω πώς θα δω δυο μας. Με τόσο κακό ρυθμό είναι δύσκολο, δεις και δεύτερο. Μα εσύ δεν μπορείς να το βλέπεις εσύ. Κανένα δεν μπορεί να δει. Σταμάτα να υποτιμάς τον άλλο. Τι να σε υποτιμήσω μόνο τώρα. Βλακίες λες τώρα. Είδα και τα δυο τα μάτς. Σε πιστεύει και ο κόσμος τώρα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αστείο πράγμα. Δηλαδή εσύ τώρα στο σπορ καφέ που πας ή σε οποιοδήποτε χώρο. Αν βλέπεις δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, να παίζει. Πώς θα βλέπει, το ένα Ξάνθη, μάτι. Ναι, να σου πω. Ναι, ναι. Ξάνθη, Απόλλων Σμύρνης και Πανετολικός Κέρκυρα. Ναι, ναι. Τόσο δύσκολο. Πρόσεχε, εσύ κάθεσαι, κάνει σημειώσεις. Τακτική. Όχι την τάδε στιγμή έκανε αυτή την εσωτερική αλλαγή. Έχεις μία παρατηρητικότητα και μία σχολεία την οποία τη σέβομαι, την υπολείπτομαι και την οποία εγώ δεν την κάνω. Πάει εκπομπή. Λοιπόν, άστο ρε το θέμα. Υπό αυτή την έννοια δέχομαι ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει δύο. Κανείς δεν μπορεί να παρακολουθήσει δύο. Μπορεί να δει τις φάσεις, να δει πότε μπήκε γκολ, να γυρίσει το κεφάλι του πίσω, μπήκε γκολ στη Ρώμα. Okay. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Και τα δυο μαζί να τα μελετήσεις δεν μπορεί. Να τα δεις. Να τα δεις μπορείς. Ναι. Να τα μελετήσεις δεν μπορείς. Μπράβο, Γρηγόρη. Έχει διαφορά. Πάμε παρακάτω. Επειδή τα μελετάς, το σέβομαι αυτό. Ναι. Μην το τραβάς. Τέλος πάντων. Μας βγήκε τουλάχιστον το over 15 corner. Εντάξει, που ήταν δεδομένο. Τι με νοιάζει εμένα, πληρώθηκες ρε. Όχι. Άμα δεν πληρώθηκες τα λεφτά μου πίσω πήρα. Τα παπούτσια πάλι τα ίδια θα είναι. Αμάν. Δεν ποντάρω τόσο πολλά χρήματα ρε φίλε. Τι δεν ποντάρεις, 5 ευρώ να πάρεις 50 δεν ποντάρεις. 50 ευρώ τα παπούτσια εκεί. Αν βγαίνανε και τα δύο εκεί θα έπαιρνα. 100 ευρώ θα έπαιρνα. 100 ευρώ δυο ζευγάρια παπούτσια. Ή ένα ζευγάρι παπούτσια και μια φόρμα. Αυτά που φοράς είναι παζούμια, δεν είναι παπούτσια. Παρσούμια είναι. Ναι, κουρσούμια είναι. Άσε τώρα να μας μιλήσει για παπούτσια τώρα. Πότε αγοράσατε τελευταία φορά παπούτσια για από το στοίχημα. Όχι, παπούτσια δεν με από το στοίχημα. Εγώ δεν πετάχω από τον τζόγο. Όχι, εσύ είστε τζογαδόρη. Τι πήρες από τον τζόγο. Άκου να δεις. Ναι. Περδεύεις δύο πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η ζωή είναι τι λέει, παίρνω 100 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι χρειάζομαι. Να φάω 200. Περίμενε, ρε. Ναι. 50... Μετά να φωνάζω ότι με παίρνουν το σπίτι. Κάντε οι πληστηριασμοί. Ναι. 50 ευρώ θέλει ναι. για φαγητό. 30 ευρώ τα έξοδα του σπιτιού. Ναι. 10 ευρώ βενζίνες κτλ. Τι περισσεύουνε, 10 ευρώ. Ναι. Αυτά τα 10 ευρώ ναι. φτάνουν για να πάρεις και παπούτσια. Δεν παίρνεις τύχημα. Ναι. Δεν χρειάζεσαι παπούτσια. Μπορείς να παίξεις τύχημα. Τώρα, ρε κόκκινε, σε μένα κάνεις. Δεν κάνω μάθημα. Μάθημα διαχείρισης χρημάτων. Όχι, μου λες από το στοίχημα να πάρω. Ναι. Δηλαδή, όχι, εσείς υποσχέθηκα ποτέ σε κανέναν. Όχι, να σε φάει, ρε κόκκινε. Εσείς από το στοίχημα, δηλαδή, κάθε πότε αλλάζετε παπούτσια, ρούχα από αυτά κτλ. Αμάξια. Που παίζετε στοίχημα, αυτό θέλω να πω. Όποιος πει από το στοίχημα αλλάζει τέτοια πράγματα είναι ανόητο. Άρα έχετε μπει μέσα όλοι. Μάλιστα, αυτό θέλω να πω. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Αυτό, εντάξει. Δεν γίνεται να βλέπει ποδοσφαιρικά δύο μάτς. Μόνο αν είσαι άμπαλο και στοιχηματζή γίνεται να δει κόκκινο. Σωστό. Ευχαριστώ, ρε 556. Ναι, ο στοιχηματζή μπορεί να τα δει. Δηλαδή, θέλω εσύ 556 να πάμε σε ένα μαγαζί να μου κρατήσει σημειώσει από ένα παιχνίδι. Άντε, εσύ που είσαι ειδικό, να μου πει και να κρατήσει σημειώσει. Άσε, κόκκινο. Θα φλωμώσετε στο Wish. Να κρατήσει σημειώσει. Μη. Μου τη λέει. Μη. Θέλω να καλά πάμε και να κρατήσει καλά σε λέει. Μη. Να δω τι θα δει. Μη, καλά λέει. Κουμαρτζίδε είστε, αυτό λέει. Πάμε παρακάτω. Την μπάλα τη βλέπετε για το κουμάρι. Ναι. Δεν το αρνήθηκα. Ναι. Δεν το αρνήθηκα. Δεν είναι κάτι που. Όχι, ανηφόρα ανεβαίνω, ναι, Θεέ μου. Τελείωνε ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα. Ανηφόρα ανεβαίνω. Τι να μιλήσουμε. Το ό,τι θες. Γιατί, τι απ' όλα. Τι απ' όλα, ό,τι θες, παιδε. Ακούω φασαρία τώρα για τον Αρετόπουλο. Ναι. Ποιος φωνάζει. Ποιος φώναξε για τον Αρετόπουλο. Να δεν μας αρέσει ο Αρετόπουλος. Ποιον δεν τον αρέσει. Από τον πάω κακό. Γιατί δεν τον αρέσει. Ναι, γιατί. Είχε στο παρελθόν ήταν. Τώρα ο Νταβάς άλλαξε, πες. Συμφωνούμε. Αφού άλλαξε ο Νταβάς. Να χαρώ. Ναι. Να χαρώ. Λοιπόν, να τους απαντήσουμε για να μην. Δεν έχει σχέση ποιος διαιτητής παίζει. Είναι σχέση ποιος ελέγχει ποιος είναι ο Νταβάς. Αν είναι ο Πάοκ ο Νταβάς με την άλλη. Ο Νταβάς. Ο Νταβάς αλλάζει. Οπότε δεν χρειάζεται να φοβούνται. Καλός γυμνασμένος είναι, συστημικός όπως έλεγε ο Μπούζος είναι. Το σύστημα το έχει τώρα ο ΠΑΟΚ, δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Άρα δεν θα παίξει εναντίον του ΠΑΟΚ. Θα είμαι γίνει πέναλτι, θα το δώσει πέναλτι. Εγώ λέω δεν θα χρειαστεί διαιτησία. Ρε κόκκινε, άλλο με έπιασε στην κουβέντα με τον διαιτητή. Ναι. Και λες φωνάζει ο Μπούζος και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ για τον διαιτητή. Ναι. Ο διαιτητής, ο κάθε διαιτητής είναι σαν τις γκόμενες που είναι πόρνες. Θέλουν δηλαδή τον ταβατζή τους. Ναι. Άμα αλλάξει ο ταβατζής, το λέω χοντράζει για να το καταλάβει ο κόσμος, στη λαϊκή. Πηγαίνουν με τον ισχυρό. Άρα ο Αρετόπουλος, επειδή τώρα δεν ελέγχει ο Βρουτόταυρος, ο Γορίλας να πούμε, την ΕΠΟ, θα παίξει τον ΠΑΟΚ. Ή τέλος πάντων δεν θα παίξει κατά του ΠΑΟΚ. Άρα κακώς φοβάται ο Μπούζος. Ο 0-74 λέει: κρατήστε χαμηλά την μπάλα. Δεν μπορεί να είναι το Ολυμπιακός θα έρθει και θα χάσει. Όχι στη δική σε κομπή. Έχει πάρει τόσο πρωταθλήματα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, τώρα όμως δεν είναι στα καλά του και πρέπει να το πούμε. Ναι. 0-74. Όπα. Εγώ θα ποντάρω ένα πολύ καλό ποσό στον άσο του ΠΑΟΚ. Μπράβο, Γρηγόρη. Εντάξει. Μονό αποδεκτό θα το. Μονό αποδεκτό. Ναι. Δεν βλέπω. Δηλαδή τι ποσό θα βάλεις. Αν παίζω 10 ευρώ κάθε εβδομάδα θα βάλω 100. 100 θα βάλεις. Ναι. Για να πάρεις. Για να πάρω 190. 190. 190. Θα πέσει ο άσος.
έχει πέσει. Ναι. Έπρεπε να το έχει παίξει ήδη εδώ τώρα. Και που ξέρω ότι δεν το έχω παίξει. Γι' αυτό σε ρωτάω, να μου πει την αλήθεια. Γιατί εσύ είσαι ψεύτη. Την αλήθεια σου λέω. Έπαιξες. Θα βάλω 100 για να. Θα βάλω, λες. Μπορεί να έβαλα, ρε φίλε. Έβαλες, ρε, ή δεν έβαλες. Θα βάλω, είπες. Σου λέω, αν δεν έβαλες, θα πέσει αυτό σου. Είμαι ξεκάθαρος με τον κόσμο. Όχι, ψεύτη είσαι, δεν παίζει. Ποιο είναι το ψέμα, ρε φίλε. Ρε, το έπαιξες ή δεν το έπαιξες. Θα παίξω, μη. Τι αλλάζει. Εάν το παίξει τώρα είναι ένα. Τι είναι... αλλάζει αν το έπαιξε. Η απόδοση αλλάζει, κόκκι. Η απόδοση μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό αλλάζει. Και ένα 80 να πάει να παίξει. Άντε πάλι τα ίδια. Πάει ένα 60, ρε. Και ένα 60 αξίζει. Παρακάτω δεν αξίζει. Γι' αυτό σε λέω, ρε κόκκινε, ελληνικά σύμβουλα. Το έπαιξε. Το value bet. Το έπαιξε. Ναι, το έπαιξε. Το έπαιξε. Άρα δεν θα το παίξει. Άρα λες ψέματα. Θα το έπαιξε, αρέσει. Το έπαιξε, πάει τελείως. Το έπαιξε. Έχει διαφορά ο χρόνος. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια παίζω στο ίντερνετ με ένα φίλο μου. Όλοι μου είπε. Καλά έκανες. Μου είπε 90, το όλο πάρε ένα εκατοστάρικο και βάλω. Του το έδωσες. Δηλαδή, όχι, άλλο λέω. Έχει κάνει την αλλαγή μαζί μου για να σε ρίξω. Όχι, δεν με έχει ρίξει εμένα. Άλλο ρωτάω. Μπορεί να στο φάει αυτό, λέω. Όχι, ρε. Και μετά να. Και το έδειξε το πόνταρε. Το πήρε απόδειξη. Πήρε απόδειξη. Τελείωσε. Έχει λεφτά. Μη στο φάει. Α, το φάει. Ε, λέω, εντάξει, ναι. Α, το τι θα μου φάει. 100 ευρώ την ψυχή θα μου φάει. Θα σου φάει. Και την έφαγε. Εντάξει, αυτό είναι συγκροτημένο για αυτά τα πράγματα, ναι. Ρε φίλε, δεν έβαλα ένα μισθό. Έβαλα κάτι, έβαλα ένα τραπέζι πολύ καλό που θα πηγαίναμε με τι οικογένειε να πάμε. Εντάξει. 100 ευρώ το τραπέζι με σηκώνει, γιατί είσαι σουβλατζίδικο, θα μα πήγε. 5 άτομα δηλαδή, με αυτόν πόσο είναι. 5 άτομα 100 ευρώ. Τι πολύποδε θα τρώγαμε. Άντε ρε, πάνε στα θέματα. Από 20 ευρώ το άτομο είναι λίγα. 20 ευρώ το άτομο. Ναι. Σε εστιατόριο. Δηλαδή, εγώ, εσύ, η γυναίκα μου. Ναι. Η γυναίκα σου. Δεν θέλω ρε, να πάω με τη γυναίκα σου. Λέω ρε, παιδί μου, 5 άτομα. Να σε πάρω μαζί μου. Λέω 5 άτομα πάμε. Ναι. Είναι λίγα. Από τα... πού είμαστε 5 ρε κόκκινα. 5 είμαστε. Από πού είμαστε 5. Εγώ, η γυναίκα μου, εσύ, η γυναίκα σου και η κόρη. 6 είμαστε. Πώ είμαστε. Ο σκύλο. Είσαι ηλίθιο. Εγώ είμαι ηλίθιο. Δηλαδή θα πάρουμε, θα χρεώσουμε το μαγαζί και το σκύλο. Δεν θα φάει ο σκύλο, θα φάει. Θα βλέπει ένα τρώει σαν το βόδι και ο σκύλο θα τρώει. Εγώ ρε φίλε, δεν τον πάω σε γυράδικο να λέω βάλει λίγο εμένα και πολύ το σκύλο. Πού τον πα σε εστιατόριο πολυτελεία τον πα. Πού να έχει σκύλο. Δεν έχω σκύλο. Δεν έχει σκύλο. Α, να σου πω και κάτι. Yeah. Μην υπόσχεσαι στου ανθρώπου πράγματα. Αυτά τα κάνουν οι υπουργοί, οι βουλευτέ κτλ. Τι υπόσχεσαι. Απέναντι από το σπίτι σου είναι η γυναίκα του Λαμπούδη, λέει πε το κόκκινο ότι μεγάλο ψεύτη λέει. Του Λαμπούδη η γυναίκα να πούμε. Ο Λαμπούδη δεν ξέρει ποιο είναι αυτό με το μουσί εκεί απέναντι στο υπόγειο να πούμε. Ποιο υπόγειο. Ποιο υπόγειο. Είδα θα την πήγαινε στη γυναίκα, λες στον ορθοπαιδικό, την κορόιδευσες, λέει. Λέω, κυρία μου, λέω, σας παρακαλώ. Λέω. Χρήστο, λες. Χρήστο, δεν ξέρω. Τι λες επίθετα, ρε φίλε. Λαμπούδι το λένε, πώς θα το πω. Τι είναι. Την υπεσχέθηκε στη γυναίκα, μην υπόγειο. Την κυρία Γιάννη. Η κυρία Γιάννη, την πήγε. Όχι. Γιατί δεν την πήγε. Γιατί δεν εξαρτάται από μένα. Ε, τότε μην υπόσχεσαι. Ρε φίλε, ναι. Είσαι εσύ γιατρός. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι ευκαιρούν, υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι ιδιώτες. Ο γιατρός θέλει. Όχι. Εσύ φταίει. Ούτε εσύ φταίει. Αυτή φταίει παρόστησε, ποιο φταίει. Ποιο φταίει τώρα δηλαδή. Ναι. Με λέει, πες τον το ψεύταρο, λέει, με υποσχέθηκε. Να σου είπε, έτσι αποκλείεται. Έτσι με είπε, είναι μεγάλο ψεύτης. Έτσι με είπε. Θα με πήγαινε, λέει, στον ώρα. Το τηλέφωνο του το είχες. Πώς θα το δει. Αν την πάρω τώρα και δεν το είπε, τι θα κάνει. Πάρ' την, ορίστε. Θα πεις ότι είμαι. Πάρ' την τώρα, σε προκαλώ. Εννοείται θα την πάρω. Πάρ' την τώρα. Εννοείται θα την πάρω. Βγάλτε στον αέρα. Λέει αυτό, λέει σαν τον βουλευτή. Σαν τον βουλευτή, λέει. Αποκλείται, σου είπε πιο πράγμα. Κολώνε, δεν την βγάλει. Σαν την εισαγγελέα που την είδε και ήθελε να την έκανε το μάτι. Έξω το γυμναστήριο. Πήγε ρε και σε έβριζε. Για λίγο την έβριζε. Γιατί υπόσχεσαι στον κόσμο. Γιατί υπόσχεσαι στον κόσμο. Μην υπόσχεσαι στον κόσμο και σε βρίζει ο κόσμο. Εμένα μου λένε αυτό που λέει. Εισιτήριο λέει να με δώσει. Λέω κυρία μου, κύριε μου, ποιο είναι. Καλέ μου φίλε, με παίρνω τηλέφωνο, λέω δεν τα έχω καλά με καμιά ομάδα, οπότε δεν μπορώ να πάρω. Ψέματα λέει παιδιά. Δεν τα έχω καλά. Ψέματα λέει. Ψέματα. Απλά τηρεί μια στάση, επειδή εγώ δεν είμαι σαν και σένα μπαϊσέξουλα. Άντε καλά. Εντάξει. Τι κάνω εγώ. Εσύ τηρεί μια στάση και θα πρέπει αυτό να λες την αλήθεια, γιατί τώρα είσαι πολύ πιο ψεύτης. Δηλαδή μπορώ να πάω στον πάγκο. Όχι. Πάω. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μπορεί. Δεν κάνει εξυπηρετήσει σε κανέναν. Ποτέ και για τίποτα, για καμία ομάδα. Δεν το κάνει ποτέ, το έχει σαν αρχή. Μην κοροϊδεύει το δεν τα έχω καλά και δε. Δεν το κάνει για κανέναν. Υποχρεωθώ εγώ στον πάγο. Δεν το κάνει. Για τον άλλο. Όχι. Λέω ότι δεν το κάνει ποτέ για κανέναν. Ναι. Όχι τώρα. Να μην λες το ίδιο πράγμα είναι. Ποτέ δεν το κάνω, πες. Όχι φωνάζει, τώρα. Με κνευρίζει, βανεβάζει την πίεση. Αυτάκια, μη τα γεια. Βανεβάζει το ζάχαρο, τη χοληστερίνη. Τα τριγλυκερίδια. Θα πάθω κανένα κεφαλικό. Θα το έχει κρίμα. Θα το έχει κρίμα στο λαιμό σου. Μη φωνάζει, ρε. Ανακοπή μπορεί να πάθω. Εν ώρα εκπομπή. Δεν στεναχωρηθεί. Κυρία Γιάννα, τα οστά τη έχουν. Έχει δίκιο η γυναίκα. Όταν έχει δίκιο όλο. Να πω ψέματα. Ρε κόκκινε όμω, επειδή είσαι καλό. Θε να υποσχεθεί. Δεν είμαι καλό, ούτε υπο. Μην υπόσχεσαι, αυτό λέω. Πες δεν μπορώ. Μην δεν ήταν. Αν μπορεί να το κάνει, πες μπορώ. Ή θα προσπαθήσω. Τέλος πάντων. Για να συνοηθούμε. Ναι. Όταν ένας, για το... Και με πιάνουν εμένα και με λένε. Όταν... Είναι με, ο συνεργάτη σου λέει θα με εξυπηρετούσε και δεν μπορεί. Θέλω να συνοηθούμε. Ναι. Ωραία. Ευθέω και χωρί. Ναι, ρε, ευθέω. Λοιπόν, για να κλείσει ραντεβού με κάποιο γιατρό επώνυμο. Ναι. Σε νοσοκομείο. Ναι. Οι οποίοι δεν ιδιωτεύουν. Ναι. Τα ραντεβού μπορείτε να πάρει μετά από 8 μήνες, 9 μήνες, 10 μήνες. Ναι.
να κλείσει ραντεβού. Σε μένα το λες. Εγώ μπορεί να είχα. Το ξέρεις ή όχι. Αφού είναι. Το γνωρίζεις ή όχι. Είναι απάτες, βέβαια. Δεν απάτες. Δεν υπάρχει χρόνο. Άμα τους κάτσει κάνα 500. Δεν πάει έτσι. Βρίσεις από... Το γνωρίζεις αυτό. Μια χαρά το γνωρίζεις. Λοιπόν. Εγώ ήθελα να το επισπεύσω. Τι. Να το επισπεύσω. Με ποιο τρόπο. Να πάμε πρωί. Τι πρωί να πάμε. Να πάμε πρωί. Πρωί να πάμε. Ναι, με την κυρία Γιάννα. Ωραία. Λοιπόν. Και δεν δόθηκε ευκαιρία. Ένα τσεμάσαι. Αν ήταν ο Μήνος θα τα κατάφερνε. Αυτό είναι. Επειδή είσαι Ηρακλής, δεν τα. Σου άμα σου πάω ξύζρε, θα ανοίγαν οι πόρτες διάπλατα. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είναι η κυρία Γιάννα το θέμα. Είσαι Ηρακλάκος, λοιπόν, είσαι Φουκαράκος. Μην με μιλάς για νοσοκομεία. Τι να σε κάνω, μωρέ, τι να σε κάνω. Θα το πω μία φορά και τέλος, μην κάνεις το μάγκα. Ναι. Εντάξει. Μάγκα δεν κάνω ποτέ. Αν έχεις απορίες για νοσοκομεία, ναι, επειδή το κάνεις και τρως πολύ πινελίκι, ναι, ρώτα έναν συνάδελφο να σου πει. Τι. Εντάξει, γιατί οι άνθρωποι στα νοσοκομεία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εγώ δεν θέλω να φάω τη σειρά κανενός. Ναι. Καλά, μα δώσει κανένα 500 άρκο, μια γράμμα. Ήθελα να πάει, το, ναι, να πάει το πρωί. Να, ναι, μπορεί δηλαδή να βρει και 10 λεπτά ο άνθρωπος. Και σε έριξε ο γιατρός. Δεν με έριξε, ρε. Σε έριξε, τι. Σε έριξε. Άμα ήταν θα την έβαζε από την πίσω πόλη. Συγγνώμη. Πήγε να παρακάμψει δηλαδή. Μάλιστα. Όχι, ρε. Πόσο, να μην γίνει απογευματινό ραντεβού, να γίνει πρωινό για 10 λεπτάκια. Ναι. Αυτό τι είναι. Γιατί δεν πήγε τα απόγευμα όταν. Γιατί πάει μετά από 10 μήνες. Μετά από 10 μήνες. Δηλαδή, εσύ. Αν τα πεθάνει όλος και μετά, να τον πάμε στο γιατρό. Μια χαρά. Μην υπόσχεσαι επαναθεμά. Ρε φίλε, συγγνώμη. Βρε, μην υπόσχεσαι επαναθεμά. Αυτό είναι παταξιλίκη. Τι είναι, λέει. Παταξιλίκη. Όχι, αυτό δεν είναι καθόλου. Είναι καριολίκη, απέναντι. Όχι, όχι, όχι. Ού, δεν θέλω να ρίξω. Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι. Αυτό είναι, δεν είναι εφετζιλίκη ότι εσύ ξέρεις τους γιατρούς, είσαι ο κόκκινος και εμείς τα αναχωριέσαι. Και εφετζιλίκη. Εγώ θα τα ρυθμίσω. Αυτό λέω, μην υπόσχεσαι. Σε κανένα δεν κάνω τον εφετζιλίκη. Τελείωσε. Εντάξει, αλλά επειδή είσαι ρουφιάνος. Είμαι. Εγώ το παραδέχομαι στην κυρία Γιάννα, υποσχέθηκα. Εντάξει, και δεν είναι. Αν εσύ πιστεύεις ότι. Αποκλείται σου είπε τίποτα γιατί είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και οι ίδιοι και ο σύζυγος. Όχι, είπε, λέει. Ο Γρηγοράκης λέει. Έτσι, ο Γρηγοράκης λέει, με υπεσχέθη, λέει, και δεν με πήγε. Λέει. Αυτό το είπε. Ναι. Δεν αμφιβάλλω. Να, ναι, στα είπε τα υπόλοιπα. Είπα εγώ. Μα είναι ψεύδι. Τα υπόλοιπα είναι δικά του. Ναι, τι. Ομολόγησες. Κύριε, μπορείτε να μου πείτε πώς βλέπετε στοιχηματικά την ΑΕΚ. Πού παίζει η ΑΕΚ. Είσαι επικίνδυνος. Αφού... Τέτοιο κόμπλεξ με την ΑΕΚ μπορεί να έχεις. Κάτσε, γιατί το λες αυτό. Γιατί ρε φίλε, λες πέμπτη Europa League, ναι, τη μοναδική ελληνική ομάδα και δεν ξέρεις που παίζει. Για την ΑΕΚ σήμερα ρωτούσε, γι' αυτό, αυτό λέω, τι, ή για το άλλο. Πώς βλέπετε στοιχηματικά ΑΕΚ σήμερα. Σήμερα. Ναι. Άσο. Όχι φίλε μου, δεν είναι. Άντερ είναι μεγάλο. Άντερ είναι. Εντάξει, και μπορεί να πάει και παράταση. Άντερ είναι. Μπορεί να πάει και παράταση. Ναι. Ράπ τον Αριτόπουλο τον έβαλε ο Μελισανίδης, λέει, ξύπνα. Ναι. Παιδιά, πετάτε χαρταετό και για να λυθούν πολλά κομμάτια του γρίφου, περιμένετε αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Μια χαρά διαιτησία θα έχει ο Αριτόπουλος. Είναι καλός διαιτητής, όπως όλοι οι διαιτητές άμα πάρουν το χαρτάκι και το μήνυμα θα παίξουν εκεί που θα πάρουν το χαρτάκι και λοιπόν, το μήνυμα. Όλοι οι Έλληνες διαιτητές είναι καλοί, αλλά είναι αναγκασμένοι. Αυτό φταίει η ΚΕΔ, η οποία έχει ανοίξει τις ποδάρες της στον κάθε ισχυρό. Αυτά είναι γνωστά στο λοιπόν, ποδόσφαιρο. Ναι. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω για όλους εσάς που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Είμαστε. Ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε εάν επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Βολτέρα. Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγιού και το βασικότερο. Δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν επιστρέψει τη Βολτέρα, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε λοιπόν στο voltera.gr, καλέστε 213-083-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Θέλω καφέ, θέλω σάντουιτς, θέλω τυρό.
κοτόπιτα. Θέλω πρωινό. Τα θέλω όλα τώρα. Τι περιμένεις? Πάνε στο Stay που τα έχει όλα. Stay, το νέο 24ωρο μαγαζί που είναι δίπλα σου για ό,τι και αν χρειαστείς. Για εκλεκτό καφέ, κρύα σάντουιτς, χυμούς, ποτά και ό,τι άλλο θέλεις από ψηλικά. Stay. Ναυάρχου Μοντουριό του 8 στο λιμάνι. Για τον Φεβρουάριο, όλοι οι καφέδες από τις 6 έως τις 11 το πρωί στη μισή τιμή. Delivery στις γύρω περιοχές στο 530-430. Stay for food, stay for coffee, stay for anything. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το οκταπλό jackpot του Λαϊκού Λαγίου μοιράζει μέχρι και 4.500.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη. Το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη από Άνθη και Κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη. Μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Στην Ισπανία όλοι ζουν στο ρυθμό του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό η Cosmote TV και η La Liga Santander στέλνουν έναν τυχερό συνδρομητή μαζί με ένα άτομο της επιλογής του στο συναρπαστικό εκτός έδρας αγώνα της Real Madrid ενάντια στη Μάλαγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στείλε Cosmote TV στο 19129 και ετοιμάσου για την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Cosmote TV. Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmotetv.gr. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Πάμε Μασούτι και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο. Συσκευασμένα προϊόντα ευλογημένων νηστίσιμο, αυγά τσακίρι και παιδικές κρέμες γιώτης 30% φθηνότερα. Φρυγανιές Παπαδοπούλου, σαρένιες και σίκαλης 3 συν 1 δώρο. 30 λεπτά φθηνότερα η συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 9 λεπτά. Και έδιπλο γεμιστά μπισκότα Παπαδοπούλου 35% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days to Delicious, ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Η ώρα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πλησιάζει.
Η Ρίς Τελάς, silver partner της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αντιπρόσωπος κορυφαίων μπραντς ρολογιών, κληρώνει για τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 τρία εισιτήρια για τη θύρα 1 του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στείλε τώρα α02 κενό τη λέξη Ρίστ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54344. Α02 κενό τη λέξη Ρίστ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54344 και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή στη Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε πάντα στους 95,5 των FM, παρέα με τον Κλειδαρά. Και όταν λέμε Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία, πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά ή Mobilizer. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27, αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν κλειδούτε έξω από το αυτοκίνητο, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, στο 85-27-27. Να πω ότι αυτό το Σάββατο, όχι φοβερός, ο καλύτερος. Αυτό το Σάββατο στις 24 του Φλεβάρη, και... μη χάσετε τη Μέτροσπορτ. Βρείτε σελίδες εφημερίδας, ένα από τα 50 τυχερά αυτοκόλλητα και κερδίστε δωρεάν εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η μεγάλη αναμέτρηση ξεκινάει από την εφημερίδα Μέτροσπορτ με μια σούπερ προσφορά. Σάββατο 24, 50 εισιτήρια για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τώρα ειδικά που έγινε και sold out, τώρα που δεν υπάρχει τίποτα, αγοράζετε τη Μέτροσπορτ το Σάββατο και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ο οποίος θα κερδίσετε το μαγικό χαρτάκι. Τώρα έβλεπα στην τηλεόραση. Δεν είχα σκοπό. Τι βλέπεις? Τη Μαριάννα του Μπασάτου πριν 20 χρόνια. Όχι, ρε, και κάθε φορά, το μεσημέρι. Ειδήσεις, ναι. Και έβλεπα τον Τραμπ. Ο Τραμπ. Ο οποίος έλεγε. Ήταν κάποιοι άνθρωποι εκεί στο Λευκό Οίκο και μιλούσαν για τα όπλα. Για τα όπλα. Για τα όπλα. Ναι, και. Δεν είμαστε τελευταία που έγινε πάλι ένας μαθητής που σκότωσε 17 παιδιά, 17 ανθρώπους. Έχει στην Αμερική όλοι τρελοί να πούμε, παίρνουν ένα όπλο, παίρνουν μέσα. Άκου τι είπε ο Τραμπ τώρα, για να δείτε ότι ζούμε απίστευτα. Τι είπε ο Τραμπ, ρε κόκκινε, τι είπε. Λέει θα οπλοφορούν οι δάσκαλοι, ναι. Θα περνάνε από ειδική εκπαίδευση. Ναι. Και... να προστατεύουν τα παιδιά. Σωστό. Ρε φίλε, δάσκαλο θέλουν, όχι εκπαιδευτή. Δηλαδή, εγώ αφήσω το παιδί μου στο σχολείο. Αν έχω ένα δάσκαλο εκπαιδευμένο που μπορεί, άμα μπει κανένα τρελό, κανένα φελό, κανένα που δεν έχει επιδείξει 50 χρόνια, να πάει να σκοτώσει και τον φάει ο δάσκαλο, θα τον πω το δάσκαλο μέσα στο παιδί. Καλά, είπε ο Τραμπ. Δεν υπάρχει πιο εύκολο τρόπο. Όχι, δεν υπάρχει. Πολύ πιο εύκολο. Ποιο είναι? Μια πολύ καλή security και ένοπλη. Security. Ένοπλη security. Ένοπλη security. Ναι. Με. Δηλαδή θα περνάνε τα παιδιά όπως περνάνε από τα αεροδρόμια. Ναι, ναι. Αν υπάρχει κάποιο όπλο, ναι. Μαχαίρι. Δηλαδή πάω εγώ, ας πούμε, σαν γονέας. Ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν το σχολείο, ναι. Να υπάρχουν όπλα στο σχολείο. Γιατί? Πώς δεν υπάρχουν. Okay, στο σπίτι σου. Μιλάω με ηλίθιο. Εσύ στο σπίτι σου έχεις όπλο. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Φοβάσαι να το πεις. Εγώ έχω. Άμα μπει μέσα κανένας και είμαι εκεί, του τραβήξω μια στο δόξα πατρί. Θα το βάλω στο κόρτεπα μετά και μην είδατε τον. Γιατί, πανένα. Άμα πάρει την αστυνομία, θα βρει τον πελά σου. Γιατί, αν την πάρω την αστυνομία. Εδώ η ίδια αστυνομική λέει: άμα φάτε κανέναν, πετάξει το από τον παλιό και τον πει. Το κεφάλι σου. Αλλιώ θα μπλέξει. Γιατί να μπλέξω. Θα πληρώνω και δικηγόρο. Γιατί να μπλέξω. Θα τον πληρώνω και δικηγόρο. Αν είσαι κανένα φελό χριστιανό πολύ φανατικό και πει: η ψυχή μου θα πάει στο διάβολο και πα και το πει πουθενά σε κάνα παπά. Να του κάνει και μνημό σου, άμα είσαι καλό χριστιανό. Καθόλου καθό χριστιανό. Να του κάνει και εκεί. Παπά σε κάνα να εξομολογηθεί, να είναι αυτό ρουφιάνο τη αστυνομική διεύθυνση να πα εδώ στο βλακί. Έχουν γίνει δηλαδή. Όχι. Α, δεν πάνε, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα, Ραπτόπουλο και Κόκκινο. Ναι, παπά ασφαλίτη δεν είδες εσύ ποτέ. Είδα. Στο Καφταζόγλιο. Δεν είδες. Είδα. Ε, μεταμφιασμένο. Α, μεταμφιασμένο. Και πού ξέρεις εσύ αυτός που θα σε εξομολογήσει, αν είναι ασφαλίτης ο παπάς. Ξέρω. Ξέρεις. Τους ξέρεις εσύ, ε. Ναι, τους ασφαλίτες. Βέβαια. Λέγε παρακάτω. Παοκάρα, λέει, από Σουηδία. Χθες είδα στον ύπνο μου, λέει, πάω Ολυμπιακός 4-0, κερδίσαμε και σηκώσαμε το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ, ναι, έχασε από τον Ατρόμητο. Ναι. Εγώ τον έμφυα είδα στον ύπνο μου εχθές και δεν πέρασα καθόλου καλά. Πες αυτό τη Σουηδία να πούμε. Τι είδες? Τον έμφυα είδα στον ύπνο μου. Ρε φίλε, άνευ πλάκας, ξέρεις τι είδα στον ύπνο μου? Εσύ, σου τσουκάκια Σμυρνέικα. Θα τρελαθείς. Για πες. Δεν υπάρχει. Τι είδες στον ύπνο σου? Το σκεφτόμουν το πρωί απλά μετά, περνάει και γι' αυτό λέω πρέπει να σημειώνω κανένα, ναι, φορά. Ναι. Σε είδα στον ύπνο μου. Εμένα. Στην Πότσαρη. Ναι, σε ποιο ύψο, ψηλά, χαμηλά, που. Στο γνωστό μαγαζί στην Πότσαρη. Ναι, ναι, και τι έκανα. Ήσουν με όλη την οικογένεια, ναι, ναι, και πήγαινε στον ψυχολόγο. Εγώ. Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Είχε πέσει σε κατάθλιψη η μήνη. Ναι, σε κατάθλιψη η μήνη. Σε, ναι, κατά. Εξαιτίας μου, τώρα με ποιο τρόπο έγινε αυτό δεν ξέρω. Πήγαινε στον ψυχολόγο, λες, τη μήνη, γιατί εξαιτίας μου έπαθε κατάθλιψη. Πήγαινε στο ζώο σου, στον ψυχολόγο να δώσει 50 ευρώ εσύ. Ρε εσύ, ναι. Σου λέω τι όνειρο είδα. Χωρίς καλαμπούρι. Ναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Μου φάνηκε πολύ αστείο.
να πηγαίνει. Μου φάνηκε αστείο, δηλαδή τώρα. Φάνηκε αστείο γιατί εσύ έχεις με τις θρησκείες που έχεις μπλέξει και έχεις σαπεί στο μυαλό σου, να πούμε. Σου λένε ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Ενώ τα ζώα έχουν και ψυχή και συναισθήματα. Κατάλαβες. Επειδή είσαι ζώο όρθιο και δεν έχεις αισθήματα εσύ. Είσαι καλύτερο ζώο από σένα, δεν ξέρω. Κακόψο και ζηλιάρη και ζηλόφθονα. Θα σου δώσω και την πληροφορία ότι ο Χατζινάκο θα βγαίνει στον Κουλιανό 10 λεπτά και στον Πλιάκο. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Μπράβο του. Ναι, μπράβο του, αλλά σε βλέπω στράβωσε. Με λέει, δεν με μίλησε, λέω κόκκινο, ούτε καλημέρα. Εγώ δεν το μίλησα. Έτσι με είπε. Στραβά, λέει, με κοίταξε και τέτοια. Γιατί λέει, τι τον έκανα, λέει, εγώ τον κόκκινο. Έτσι με είπε ο Χατζινάκο. Γιατί λέει ότι είμαι κακό και πονηρό άνθρωπο, λέει αυτά τα πράγματα. Σε μένα το πε. Έρχεσαι σπίτι μου και δεν με χαιρετάς και ρωτάς γιατί δεν σε χαιρέτησα. Στο σπίτι σου ήρθε. Ναι. Πού είναι το σπίτι σου? Εδώ. Εδώ δύο ώρες ναι. Τη μέρα σπίτι σου είναι. Μάλιστα. Σκόρες δεν είναι για σήμερα. Πώς. 1-1 και παράταση βλέπω. Τι θέλουν να λέει σκόρες. Αυτό που προσεύχονται οι παοξίδες. Ναι. Εγώ το βλέπω να γίνει πραγματικότητα. Τι προσεύχονται οι παοξίδες. Παράταση για την ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή ο Μελισσανίδης δεν πήγε στο Σπανό. Δηλαδή μόνο Μάγκας ο Σαββίδης είναι. Άλλο λέω ρε φίλε. Ναι, όχι, παοξίδες που σκέφτονται. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, για σήμερα ναι, λέω. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για σήμερα. Ναι. Μέχρι τη Δευτέρα βλέπουμε. Και άμα το μίλησε το παιχνίδι τη Δευτέρα, τι το νοιάζει η κούραση των άλλων. Και επανέρχομαι στο Χατζή Ισαΐα. Μπορεί να τραβατσούν και δύο παίκτες τη ΣΑΕΚ. Ναι. Με μια κούραση. Και αυτό που λες εσύ. Και άμα το πήρε στο μιλητό άλλο. Τι έχει. Δεν έχει άλλα παιχνίδια. Ποια παιχνίδια έχει. Δεν έχει μετά από δύο εβδομάδες με τον ΠΑΟΚ. Ναι, και τι θα πάθει. Τραυματίζονται δύο που μπαίνουν έξω για ένα μήνα. Αυτό σου λέω. Άλλο. Η υπερβολική κούραση δεν έχει ναι. Πολλά ωφέλη για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό προσέχει. Όχι όμως το μάθει Δευτέρα, άμα είναι φτιαχτό, αυτό σου λέω. Δεν ξέρω αν είναι φτιαχτό. Αν είναι, λέω. Ούτε ναι. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε ναι. Απώλεια για την ΑΕΚ θα είναι κακό για την ΑΕΚ. Και αυτό το οποίο προσεύχονται οι παοξίδες ναι. Το βλέπω να συμβαίνει. Μάλιστα. Πιθανή ισοπαλία. Διαφορετικά βλέπω 0-1. Ναι. Εγώ κατάλαβα ότι επειδή δεν θέλει παράταση ο. Πώς το λένε ο. Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ. Θα πάει σε ένα στυλ παιχνιδιού γιατί δεν παίζει. Άκουσες τι είπα. Άκου εμένα 0-1 τώρα. Ή παράταση. Βρε, άκου εμένα τώρα να μάθεις μπάλα. Φιλοσοφία δηλαδή, όχι μπάλα. Να μάθεις. Δεν θέλει παράταση ο Χιμένεθ. Τι σημαίνει αυτό. Θα πάει να το πάρει. Τι σημαίνει αυτό. Δεν παίζει τρία στόπερ, παίζει τετράδα. Φουλ. Ξέρεις τι σημαίνει θα αυτό. Θα χτυπήσει νωρίς. Ότι θα δούμε μπαλάρα. Θα δούμε box to box match. Ότι θα δούμε μπαλάρα. Σχετικό. Θα πάει όσα βάλω και όσα φάω. Αυτό θα κάνει. Άκω. Αυτό θα γίνει δηλαδή. Θες αν είδες από νωρίς. Έπαιζε. Θα ξεφύγει ο Χιμένεθ σήμερα από την κουλτούρα του, πιστεύω. Λοιπόν, και θα βάλει όσα βάλω, όσα φάω, δεν θέλω να πάω παράταση. Να το καθαρίσω το μάτι ή θα να το χάσω. Όπως μπήκε με την Ξάνθη. Πώς το πες. Όπως μπήκε με την Ξάνθη. Ναι. Να βάλει γκολ, θα γυρίσει πίσω μετά και τελείωσε. Ρε ελληνικά μιλάω, το καταλαβαίνεις το έργο. Σήμερα ο Χιμένεθ δεν θα παίξει, δεν θα παίξει το στυλ του κλείνομαι να το πάω μέχρι το 70, να χτυπήσω μετά, να μήπως και τα λοιπά. Επειδή είναι μάτς τέτοιου είδους και έχει και την κούραση που πολύ σωστά το έχεις πει προηγουμένως για την παράταση. Ή 0-1 ή 1-1. Over του θανάτου είναι το μάτς αυτό. Over μισό ημίχρονο είναι. Τι over μισό ημίχρονο. Το μάτς έχει πάνω από 3 γκολ. Άντε είναι. Το μάτς είναι πάνω από 3 γκολ. Όταν η ΑΕΚ θα παίξει. Ένα τραπέζι. Άντε πάλι με τα τραπέζια. Θα το χάσει. Βάλε τραπέζι. Δεν θέλω να φάω ρε κόκκινη τραπέζι. Ένα καφέ. Δεν θέλω με τα στοιχήματα. Έξω ένα καφέ. Λύσαξε με τα στοιχήματα. 60 χρονών ο οποίο. Βάλε στοίχημα. Βάλε στοίχημα. Δεν θέλω ρε να βάλω στοίχημα. Ένα ευρώ. Πού να σε φάει. Για το όνομα. Να έχει ενδιαφέρον. Το πράγμα, ρε, παιδάκι μου. Τι είναι αυτό το πράγμα με να έχει να χάσει κάτι. Να φάει, να σκάσει, να κλείσουν οι αρτηρίε του. Ρε ένα ευρώ. Ένα τραπέζι. Δεν βάζω τίποτα. Γιατί δεν βάζει. Δεν βάζω ρε φίλε. Πώ το στηρίζει δηλαδή να το έφτιαξε. Η δικιά μου ποδοσφαιρική τοποθέτηση λέει ότι η ΑΕΚ ξανά πάλι θα σου το πω. Επειδή δεν θέλει παράταση και επειδή δεν την νοιάζει και πάρα πολύ, θα το παίξει ελεύθερα. Πώ το λένε. Όσα βάλω και όσα φάω. Εάν πάει το παιχνίδι μισό λεπτό στο όσα βάλω και όσα φάω και έχει 4-4-2, για μένα το μάτσι είναι over. Ερώτηση. Εσύ τώρα παίξει το 0 σε ένα γκολ και σφιχτό. Εγώ διαφωνώ. Ερώτηση. Το μάτσι θα είναι ανοιχτό. Μπαίνει και στο 15 λεπτό βάζει γκολ. Μάλιστα. Για ποιο λόγο να παίξει ανοιχτά και να μην γυρίσει πίσω. Ναι. Και ό,τι κλέψει την κόντρα. Ναι. Ερώτηση. Ναι, αν. Σου λέω πώς βλέπω το παιχνίδι και ναι. Θα γίνει έτσι που στο λέω. Μα, τέλειος. 0-1-1-1. Για να γίνει αυτό που λες εσύ πρέπει να προηγηθεί η Δυναμό. Αν προηγηθεί η Δυναμό, φυσικά και το βλέπω. Ωραία, ωραία. Πάμε σε άλλα. Λοιπόν, πάμε. Άρε ραπ λέει: η ΑΕΚ κατάφερε να παίζει χωρίς 9 ενδεκαδά του και ο κόσμος να πιστεύει ότι μπορεί να την πρόκριση. Ενώ ο ΠΑΟ χωρίς 3 να έπαιζε θα τον είχαν ξεγραμμένο. Δεν έχει ρόστερ. Η ΑΕΚ συνεχίζεται τα ανέκδοτα. Ναι. Έχω μια πολύ ωραία φωτογραφία για σένα. Πάλι με τα Facebook. Ο Χριστός χτυπάει παλαμάκι. Να τη στείλει στο φίλο ναι, στον Ολυμπιακό. Ναι, να το στείλω, γιατί ήταν αλαζόνες οι Ολυμπιακοί. Να τη στείλει στο φίλο στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά είπε ο τον ΠΑΟΚ. Να τη στείλει στο φίλο. Αν δεν είπα ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, αν το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Να τη στείλει. Εντάξει.
Ράπλε σου βρωμάει καθόλου τη βάλουν Αρτόπουλο, Ντούμπα και Σιδηρόπουλο στην ΑΕΚ. Δεν έχασε ένα με Σιδηρόπουλο τα εξαγωνιστικά που γίνονται τώρα. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον η ΚΕΔ πηγαίνει προ αυτόν, ο Αρετόπουλο, ο οποίο είναι συστημικό, θα παίξει για τον ΠΑΟΚ. Όχι, θα παίξει για τον ΠΑΟΚ, δεν θα κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ. Ο Δε Σιδηρόπουλο από την άλλη μεριά θα πρέπει να βγάλει το μάτι σοπαλία. Άμα ο Μελισανίδης δεν τα βρει με το Σπανό και το χτυπήσει το μάτσο Ατρόμητος, δεν κερδίζει η ΑΕΚ μετά από την Νότιχαμ Φόρεστ που παίζει στη Ρωσία, στην Ουκρανία, που στο διάλο παίζει. Αυτό το μάτς πρέπει να το πάρει ο Μελισανίδης. Κάπου πρέπει και ο Μελισανίδης στην άκρη να τη βοηθήσει. Δεν μπορεί να τη βγάζουν ένα χρόνο εσαΐ οι παίκτες. Ο προπονητής αλλάζει συστήματα, τραυματίζονται, πήρανε Μασούντ, Κλάιν, Μάιν και ιστορίες. Πρέπει και ο Μελισανίδης, αν τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, να ασχοληθεί στη δημόσια σχέση και αυτός με ένα παιχνίδι. Τι να τον αφήσει την ΑΕΚ, την αφήσει να πάει έτσι εκεί. Γρηγόρη, έχει δίκιο ο Αραπτόπουλος. Στο νοσοκομείο Τρικάλων, γιατρός είπε στον αδερφό μου ότι αν θέλει να κάνει εγχείρηση αμυγδαλές, σύντομα 500 ευρώ. 500 άρικο. Αλλιώς μετά από μήνες. Μετά από μήνες. Το γιατρό αυτό να τον καταγγείλει. Τι να καταγγείλει, ρε. Να τον καταγγείλει. Τι να καταγγείλει. Εγώ δεν μίλησα για εγχείρηση, μίλησα για εξέταση. Ναι. Και πάλι είναι μετά από μήνες. Ναι. Εντάξει. Αγαπητέ Κόκκινε, τι αγάπη είναι αυτή που ξεχυλίζει για τον ΠΑΟ. Ξεχυλίζει από κάθε φορά που αναφέρεσαι στα των αντιπάλων του. Ναι. Αγάπη. Ναι. Φίλε μου, το να λέει κάποιο αυτό που πιστεύει. Αν έχει να κάνει με την αγάπη ή το μίσος. Ναι, ναι. Εκφράζει συναισθήματα ο τύπος. Καταγράφει συναισθήματα. Ναι. Καταγραφή συναισθημάτων είναι μεγάλη υπόθεση. Είπα κάτι καλό ή κακό για τον ΠΑΟΚ τώρα. Πάνε εσύ τώρα με το Facebook, τώρα σκάλωσες τώρα με τα βρωμό Facebook. Φέτος είναι το μεγάλο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θέλω του χρόνου τον Άρη στην Α να το γλεντάω γιατί έχουν βγάλει πολλή γλώσσα. Αυτό είναι μήνυμα για να το διαβάσει. Δεν νομίζω να το θέλουν άλλοι φίλοι μου πολύ αυτό. Μισό λεπτό, αυτό είναι μήνυμα. Δεν νομίζω αυτό είναι μήνυμα να το διαβάσει. Δεν νομίζω ότι οι ομοειδεάτες σου θα χαρούν αν ο Άρης ανέβει. Μαζί με το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Πιάσαμε τσιμίσκι πάλι. Μήπως πιο μπροστά έτρωγε στο φαγητό της Μίνη και έπεσε κατάθλιψη. Θυμίσου Γρηγόρη μου, λέει ο Αλέξης. Καλό. Καλό. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν όπλα στο σχολείο, αλλά να υπάρχει ένοπλη security στο σχολείο. Και γελάει. Είσαι ανόητος. Δηλαδή, η security θα είναι απ' έξω. Είναι το ίδιο να έχει ο δάσκαλος όπλο και το ίδιο είναι αυτοί οι οποίοι περιφρουρούν το χώρο. Και ίδιο να έχουν όπλο. Ναι. Όχι, είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει τι διαφορά έχει. Οκ, ρε φίλε, λυπάμαι. Χρήστος από Αθήνα, Εκάρα. Γρηγόρη, πες αυτό το άτριχο γίδι δίπλα σου, την καραφλή μαϊμού, γιατί βλέπει άσου τη δυναμό. Γιατί βλέπω άσου τη δυναμό. Ναι. Πάλι θα το πω. Γιατί θα πάει η ΑΕΚ στο όσα βάλω και όσα φάω. Γι' αυτό. Θα περάσεις, φίλε, να ανησυχείς όμως, μη τυχόν και γίνει αυτό στην παράταση. Ναι. Αυτό να σε ανησυχεί. Αυτό να σε ανησυχεί πολύ. Άντε, πάρε σε άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Ναι, μπες στο Facebook. Ό,τι θες. Στο Facebook, στα Instagram, στα αυτά, στις βλακίες που βλέπετε. Instagram. Αυτές τις βλακίες που παίρνετε και μιλάτε εκεί με τον κόσμο, να πούμε. Έχει πολλά. Επικοινωνία, ξέρεις. Επικοινωνία. Ναι, 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 επικοινωνία, αλλά κάνε εσύ την επικοινωνία. Μην την κάνει ο ακροατής. Αν είναι κάτι έξυπνο από το Facebook, να το πεις. Εσύ διαβάζεις ένα μήνυμα ενός ηλιθιού, το λες και βγαίνει. Θέλω να το διαχειριστείς εσύ. Όχι, δεν γουστάρω να διαχειριζόμαι. Αν δεν γουστάρεις, κάνε. Δεν γουστάρω να τρώω ραδιενέργεια. Ραδιενέργεια. Ναι, ραδιενέργεια τόση ώρα. Ραδιενέργεια. Ναι, ραδιενέργεια. Από την οθόνη. Από την οθόνη, ναι. Γιατί έχει ραδιενέργεια και η οθόνη και τα κινητά και όλα η έχουν ραδιενέργεια. Και ραδιενέργεια. Όλα έχουν ραδιενέργεια. Άντε, μπράβο. Είναι LED η οθόνη. LED είναι. Ναι. Τι θα πει LED. Μάθε τι είναι LED. Μάθε τι είναι LED. Εντάξει. Κάποτε ήταν ακτινοβολία. Εγώ ξέρω, η όγκη. Κάποτε ήταν ακτινοβολία αυτό. Ναι, ακτινοβολία. Τώρα ναι. Με το ψηφιακό φως. Γι' αυτό έχουν τετραπλασιαστεί οι όγκοι στον εγκέφαλο. Κάποτε. Γι' αυτό έχουν τετραπλασιαστεί. Λοιπόν, βλήμα. Βλήμα της Τούμπας. Τράβα. Κάποτε. Ναι. Ήτανε πρόβλημα, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Τώρα πλέον που είναι τα LED. Το ψηφιακό φως. Ναι. Και η ψηφιακή εικόνα ναι, ναι, δεν υπάρχει αυτό. Καλά. Ναι. Είσαι και αυτός, και είσαι και πυρηνικός. Δεν είμαι πυρηνικός, αυτή είναι η αλήθεια. Πιάσε μια λάμπα LED, δεν καίει ρε φίλε. Δεν θέλω ρε φίλε. Δεν είναι πυρακτώσεως. Δεν θέλω να πιάσω λάμπα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ακτινοβολία πλέον. Δεν θέλω. Μπορεί να επηρεάζει τα μάτια σου. Ναι, ναι. Και να σε προκαλέσει κάτι οφθαλμολογικό. Ναι. Αυτό το οποίο ήτανε. Ναι, εγώ λέω ότι μου έχει ραδιενέργεια. Δεν γουστάρω. Πάμε παρακάτω. Ραδιενέργεια. Ναι, το κινητό 10 ώρες εκεί, μπαμ, είναι άλλο το κινητό. Και αύξηση του καρκίνου. Άλλο για μένα. Άλλο το κινητό. Ναι, είναι άλλο. Άντε, μπράβο. Εκ διαμέτρου αντίθετα. Τελείωνε. Λοιπόν, τι να τελειώσω. Ό,τι θες. Πες μου για τα παιχνίδια που έρχονται το Σαββατοκύριακο. Τι θες. Επειδή έχουμε και κύπελο την άλλη εβδομάδα. Ναι.
Καταρχήν να πω. Δίνει 1,65 μια στοιχηματική εταιρεία. Τελικό πάω κάει. Και έχουν πέσει όλοι και έχουν ρίξει λεφτά. Πολλά λεφτά. Oh. Καλό, έτσι. Σ' αρέσει. Όχι. Γιατί? Γιατί λέω, μην παίξετε τελικό όταν παίξει πάω κάει. Ναι, γιατί το λες αυτό? Το αποτρέπω τον κόσμο. Ναι, για ποιο λόγο? Το φοβάμαι. Φοβάσαι από ποιον, ποιο να σπάσει? Και τους δύο. Γιατί πιο, πολύ τον ΠΑΟΚ. Πιο πολύ τον ΠΑΟΚ. Θα το, σε δύο μάτσο Πανιόνιος θα το βγάλει έξω. Μάλιστα. Ρε φίλε, να μην πω τη γνώμη μου. Δια το έπαιζες? Όχι. 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 ΠΑΟΚ, δηλαδή όταν μου δίνει 1,80 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Ζητάς να παίξω. Ναι. Να μην παίξω αυτό για να καταλάβει τώρα ότι είσαι ηλίθιος. Όχι, παίξε ό,τι θες. Για να δεις γιατί είσαι ηλίθιος. Ναι. Σήμερα. Ναι. Σου λέω εγώ παίξε με ένα παιχνίδι να πάρεις 1,80-90 τα λεφτά σου. Ναι. Με ένα παιχνίδι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Και εσύ μου λες να παίξω 4 παιχνίδια. Ναι. Ναι. Για να πάρω ένα 65. Ναι. Πόσο βλάκας πρέπει να είσαι, ρε. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή, εσύ τώρα παίζεις στοίχημα, ε. Και δεν είναι ευκαιρία αυτό το 1,65, έτσι. Μάλιστα, εντάξει. Ό,τι πεις. Ρε φίλε, βάση πιθανότητα. Ακούνε παίκτες του στοιχήματος. Ακούει λογικός κόλπος. Ναι, ναι. Η μία πιθανότητα είναι 1 στα 4. Δεν σου είπα να διαλέξεις, ρε κόκκινε. Το ένα παιχνίδι, ναι, έχει 33% πιθανότητα να βγει. Ναι. Τα 4 παιχνίδια τι πιθανότητες έχουν? Η δυναμική του ΠΑΟΚ σε δύο παιχνίδια. Βράς τη δυναμική. Το απαντάω, ρε. Δύο παιχνίδια ΠΑΟΚ με το Πανιόνιο και δύο παιχνίδια ΑΕΚ με τη Λάρισα. Και να μην το βάλω το 1,65. Εντάξει. Ακούστηκες. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες. Ναι. Δίνεις πολύ τύχη τη Λάρισα με, την ΑΕΚ με στη Λάρισα να κερδίσει. Επειδή ξέρω τι ομάδα είναι η Λάρισα και επειδή πιστεύω ότι πήρε πολύ περισσότερα από ό,τι της άξιζαν τη Λάρισα. Ναι. Η Λάρισα έπρεπε να κινδυνεύει μαθηματικά μέχρι τελευταία αγωνιστική για μένα. Ναι. Νομίζω ότι ναι. Τη δίνω μεγάλη τύχη την. Εγώ λέω δύσκολα θα κερδίσει με στη Λάρισα. Ναι. Προσωπαλία το βλέπω. Εντάξει, κόκκινε μου, παίζει τι θες. Εγώ θα βάλω λοιπόν 200 ευρώ στο 1,65. Είσαι ανόητος. Εντάξει. Έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κάτι, ναι, με ένα παιχνίδι. Ναι. Και λες, δηλαδή. Και ποιος είπε σε ότι θα παίξω και τον πάω και δεν τον έπαιξα. Δεν τον έπαιξα ακόμα. Ποιος είπε ότι θα τον παίξω. Δηλαδή, αν βάλεις 200. Ναι. Στον πάω και θα βάλεις. Άλλα 200. Αν βγει ακροατής και, ναι, σε δικαιώσει. Ναι. Σκίζω τα πάντα. Δηλαδή είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Δεν είναι, ρε φίλε. Φίλαθλος. Στα λεφτά δεν είναι. Παλαδόφασα. Και βλέπεις τον Πανιόνιο. Το Πανιόνιο. Εντάξει, την κόμενα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Και βλέπεις και τη Λάρισα η οποία είναι μια κακή ομάδα. Ναι. Και έχει να παίξει δύο μάτς ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο και δύο με την ΑΕΚ. Για να πάρει μόνο στο τελικό. Με 1,65. Και δεν είναι ευκαιρία αυτό. Τελείωσε. Πάει τελείωσε. Μην το παίζει. Εγώ το παίξω. Άλλα θέματα. Ωραία. Το ένα θα περάσουν και 20 μέρες. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Ναι. Ο φίλος μας ο προγραμματιστής από Αθήνα λέει να μην έχει κανένας απόλυτος όπλο. Δεν παίζει δηλαδή. Δεν κατάλαβα, ρε, τι είπε, δεν ξαναδιάβασα. Ο προγραμματιστής από την Αθήνα. Τι είπε, ναι. Λέει να μην έχει κανείς όπλο, δεν παίζει. Επειδή μιλάμε για τον Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που είναι και την Αμερική, πρέπει να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητά τους. Εννοείται πως συμφωνώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει όπλο. Δεν υπάρχει όπλο. Δηλαδή εσύ πας στο εξωγικό σου, στην Καλκιδική. Μάιο μήνα. Ρε φίλε, μιλάμε για σχολείο. Κατάλαβε κάτι. Γενικά το όπλο. Είναι, ναι. Όχι, για σχολεία. Ναι. Τώρα μιλάμε για κάτι σοβαρό. Ναι. Μην το ευτελίζεις. Ναι, ναι. Εντάξει, συμφωνώ. Επειδή όμως μιλάμε για Αμερική, ναι, που εκεί ο κάθε πικραμένος παίρνει όπλο, ναι, είναι ελεύθερη αγορά. Ναι. Λοιπόν, λέω προσπαθώ να προσαρμοστώ στα εκεί δεδομένα. Υπό αυτή την έννοια είπα, ναι, καλύτερα security, ναι, η οποία να οπλοφορεί και να έχει τρομερά μέτρα ασφαλείας, ναι, παρά η δάσκαλη. Ωραία, όταν γίνεις πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βάλε security. Ούτε θα γίνει, ναι, αυτό, ούτε έχω την κυκλοφορία. Εκφράζω μια γνώμη. Μπράβο, μπράβο, πάρε τα άλλα θέματα. Για σήμερα θα αποκλειστεί και το μάτι στα στοιχεία στον Τίγρη 100.000 όσο θα δώσει τον τερματοφύλακά του για να γλιτώσει το εκατομμύριο. Ναι. Πολύ έξυπνο. Άλλο, 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 άλλο. Τι άλλο. Άλλο, παρακάτω. Έχει πολλά. Πες μου, τι θες άλλο. Ναι, τα παιχνίδια, καταρχήν να πω ότι του Σαββατοκύριακου. Ναι. Υπάρχουν πολλά περισσότερα τα οποία, ναι, έχουν ενδιαφέρον και όλα και κάπου θα γίνει μπαμ. Ναι. Απόλλωνας και Ξάνθης, δηλαδή, από τους δυο γίνει μπαμ. Μισό λεπτό. Παίζει η Λάρισα με τον Πλατανιά. Πού παίζει? Όπου, στην έδρα της. Ωραία. Όπου η Λάρισα μετά υποδέχεται την ΑΕΚ. Ναι. Παίζει η Ξάνθη με τον Απόλλων Σμύρνης. Ναι. Όπου στον Απόλλων Σμύρνης γενικό αρχηγό είναι ο Γιώργος Κρασναφέρης. Ωραία, μπορεί να το κάνει διπλό. Το παίζει, ναι. Εγώ ενημερώνω τον κόσμο. Μπράβο. Παίζει ο Πανετολικός με την Κέρκυρα. Ναι. Όπου ο Ματζουράκης έχει περάσει ένα φεγγάρι και από τον πάγκο της. Και εδώ μπορεί να γίνει διπλό. Γίνει καμιά, λοιπόν, λαδιά. Ναι. Λοιπόν, έχετε το νου σας, μην τρώτε παπά. Εσύ που λες θα σπάσει. Λέω, έχετε όχι, το νου. Όχι, εσύ άσε τώρα, αοριστολογία. Πού θα σπάσει? Ποιο λες? Το Σάββατο. Ποιο Σάββατο? Στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα. Ναι. Τώρα δεν έχει την εφημερίδα. Τώρα, τώρα. Τώρα. Τώρα, τώρα. Ποιο λέω ότι θα σπάσει? Ποιο λες ότι θα σπάσει? Σου πω εγώ. Στο Αγρίνιο. Προς τα εκεί κλείνω. Το πιο πιθανό να σπάσει. Για δύο λόγους.
Ο Παράσχος, ο Παράσχος έκανε χειραψία με σένα. Αυτό είναι το γελίο. Αυτό είναι το πρώτο. Το γελίο. Το σοβαρό ποιο είναι. Ναι. Δηλαδή ένα χιλιόμετρο το παραλία. Το έχουμε συζητήσει με τον ίδιο. Ποιον ίδιο. Με τον Παράσχο. Εσύ. Και εγώ, ναι. Ναι, πότε. Και εσύ. Και πότε. Άσε εμένα. Και το είπε και ο ίδιος. Εσύ πότε συζήτησε με τον Παράσχο. Όταν συζήτησα. Ναι. Έχω σοβαρό επιθετικό πρόβλημα. Ναι. Η ομάδα μπροστά δεν μπορεί να βάλει γκολ. Με τον Παράσχο. Η ομάδα μπροστά δεν μπορεί να. Το είπε στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη εβδομάδα. Βρε σε σένα είπε το. Δηλαδή. Μίλησα, λες, με τον Παράσχο. Μου το είπε. Έχουμε μιλήσει, λέω, με τον Παράσχο. Εγώ μίλησα, εσύ πότε μίλησες, αυτό λέω. Δύο δεν είμαστε. Δύο. Άρα μίλησε εσύ. Τι σου είπε ο Παράσχος. Α, εσύ δεν μίλησες. Ότι έχω. Είπα εγώ ότι μίλησα. Τώρα προηγουμένως δεν είπες. Μίλησα. Είπα, έχουμε μιλήσει. Ρε τον άνθρωπο. Δύο δεν είμαστε. Ρε τι ψεύτης. Ωραία, άλλη φορά θα ξεκινάω με άλλο. Έχει μιλήσει ο Κωστήλης. Ρε τι ψεύτης. Επειδή το παιδί αυτό. Ρε τι ψεύτης είναι αυτό. Δεν φτάνει που είναι φωτορυθμικό. Θέλει να λάμπει κιόλας. Ρε τι πιέσω πως. Καλά που έχω αυτόν τον άγιο άνθρωπο δίπλα μου και πήγε στην Καστοριά και μίλησε με τον Παράσχο και του είπα Παράσχος. Ας πούμε, δεν μπορώ να βάλω καλά, ας πούμε, γιατί οι επιθετικοί μου δεν βρίσκουν δίκτυα με τίποτα. Στο είπε αυτό ή όχι. Όχι, δεν μου είπε αυτό. Άλλο μου είπε. Μου είπε δεν μπορώ στον χώρο να φύγω με ταχύτητα γιατί έχω αργούς παίκτες. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ενώ αυτό που λες εσύ μου είπες είναι άλλο κομμάτι. Μπροστά μου οι παίκτες δεν βάζουν καλά. Πάνε, άλλο σε είπα. Άλλο κατάλαβες εσύ, κουτουλούφε. Άλλο σε είπα εγώ. Να κλειστώ του. Λέω έπαιξες με τον Απόλλωνα ΑΕΚ, αλλά δεν βγήκε στην κόντρα στην ταχύτητα. Και μου λέει, άμα κερδίσω την μπάλα στην περιοχή μου λίγο έξω. Δεν έχω ταχύς παίκτες και χαφ και εξτρέμ για να φύγω με ταχύτητα στην κόντρα. Και αυτό είναι πρόβλημα, μου λέει. Να κλειστώ και να φύγω στα πολλά μέτρα. Πόσα γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα, δεν ξέρω, ρε κόκκινε, σου λέω. Πώς μιλάς για κάτι που δεν ξέρεις. Μου λέει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Το δεν μπορώ να βάλω γκολ είναι άλλο κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Αλλά εσύ είπε που ποδόσφαιρο έχει μόνο με το στίγμα. Δεν έχει παίκτη να του στέλνει την μπάλα στο ποδόσφαιρο. Άλλο με είπε ο άνθρωπος. Άλλο με είπε. Άλλο με είπε ο άνθρωπος. Στα 60 μέτρα απόσταση στο χώρο δεν έχω ταχύτητα, μου είπε, να φύγω στην κόντρα. Αυτό μου είπε ο άνθρωπος. Ελληνικά μιλάω. Okay. Το κεφάλι σου σκατά έχει μέσα. Okay. Τι να πω εγώ άλλο τώρα. Κόκκινε, σε λίγο θα μας πεις να βάλουν τουρνικές σχολεία της Αμερικής. Αν πάει να μην σκοτωθεί άλλο παιδί, ναι, και τουρνικέ να βάλουν. Ναι, τον έπιασε ο πόνος για τα παιδιά τον Κόκκινο. Βέβαια. Εντάξει. Ναι, δεν θα αν μπορείτε να διαδώσετε ότι υπάρχουν φόλες στο πάρκο Κρίστη Μαρτίου, λέει κοντά στο γυμναστήριο του ραπ. Τι έκανε, τι φόλες. Έκανε. Φόλες, ναι, έχει φόλες. Να φάει μία αυτός που τις έριξε. Πώς θα τις φάει. Το εύχομαι, ειλικρινά. Ναι, είσαι πολύ φιλόδοξος. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει, ναι. Κάντε καμιά ανάλυση. Θα γίνει ΑΕΚ ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα μεταξύ τους. Κάθε μέρα τα λέμε. Παρακάτω, άλλο. Κόκκινε, ποια είναι η άποψη σου για την πτώση του Πλατανιά στη Β' Εθνική. Ψήφισε. Για την πτώση του Πλατανιά στη Β' Εθνική. Για ποια είναι. Αναμενόμενη. Αναμενόμενη. Καλησπέρα, κύριε Κόκκινε, κύριε Ραπτόπουλη. Παοξίδε είναι σαν το τελευταίο αρσενικό στη γη. Και ενώ όλε οι γυναίκε τον παρακαλούν για έρωτα, αυτό τη κατηγορεί ότι τον απατάνε. Από πού βγαίνει αυτό, ρε φίλε. Ποιο λέει, δεν κατάλαβα. Τι διαβάζεις στο. Τι διαβάζεις, ρε κοντόμια, λέει. Τι διαβάζεις στο. Γιώργος λέει ότι πάγκες από το Αγρίνιο στο Λομίνιμα έχει βουήξει ο τόπος ότι είναι διπλό. Διπλό είναι, τι. Παίξ' του. Γρηγόρη, καλησπέρα. Βλέπω άσο τον Πάο, καλά και σκόρ 2-1. Και άλλο στον άλλο, τι βλέπω, είναι έχει 2 τον Πάο και βλέπω τον Ατρόμητο που τον αφαίνει σοπαλία. Δεν μπορεί να βλέπει και άσο τον Πάο. Φυσικό και ανάγνωση, τι είχε στο δημοτικό. Μηδέν. Αυτό βλέπω. Γρηγόρη, καλησπέρα. Βλέπω άσο τον ΠΑΟΚ αλλά και σκορ 2-1. Ναι. Και ένα άλλο σενάριο. Βλέπω είναι χ2 τον ΠΑΟΚ και βλέπω τον Ατρόμητο που τα φαίνεται σοπαλία. Μια μονότονη ανάγνωση χωρίς τόνους, χωρίς αύξηση φωνής. Είσαι βλάκα, χωρίς χρώματα, χωρίς να πούμε πάθος, χωρίς. Από το να προσβάλλεις συνεχώς. Τι να σε προσβάλλω, και να προσπαθείς να αποτραπεί οτιδήποτε άλλο. Χοντράνθρωπε. Για την ομάδα σου δεν είπε τίποτα, χοντράνθρωπε. Να πω τι. Πήγε Final Four στο βόλεϊ να πούμε. Θα το πάρει. Ποιον έχει προπονητή? Τον Ορφανό. Ποιον Ορφανό? Άντε ρε βλάκα. Ορφανός είναι. Κάθομαι και συζητάω μαζί σου. Τι δεν έχει μάνα. Πιο πολύ πιστεύω εγώ είναι ότι θα πάνε και οι δύο τελικό παρά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Ποντάρε και τα λεφτά σου. Εντάξει. Του δίνουμε ένα ποσό. Εμείς έχουμε μια άλλη φιλοσοφία. Ναι. Άλλη ο Ραπτόπουλος, άλλη εγώ. Τέλειος. Εσύ ακολούθησε όποια θέλεις. Δεν εγώ δεν είπα να μην παίξει τον ΠΑΟΚ, ίσα το επικροτώ. Όχι, αλλά λέω, εγώ υπάρχει... να... εγώ λέω το... αυτό αλλά λέω ότι υπάρχει και αυτό στο στοίχημα το οποίο εγώ πολύ, λέω... πολύ εδώ δεν στο βλέπω τον ΠΑΟΚ να κάνει γκέλα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εκεί φοβάμαι και ότι το βλέπεις να κάνει με τον Πανιόνιο. Εκεί φοβάμαι ότι μπορεί να κάνει χουσουκέλα. Εκεί φοβάται πιο πολύ. Εντάξει, δηλαδή είναι... Κόκκινε, είναι ωραία εικόνα να βλέπει το παιδί αρματωμένο σε κυριτάζ έξω από το σχολείο. Λες και πάει πόλεμο, θα μας τρελάνεις. Ο δάσκαλος θα είναι εκπαιδευμένο για το όμοι γέννητο. Δεν θα έχει άπλο πάνω στο τρανίο, λέει. Αϊκιού ραδικιού. Πιο βλάκα πεθαίνει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τελείωσε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Η νούμερο 1 υπερτροφή Μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 Μουρουνέλαιο Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Το φαγητό της ημέρας δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη ημέρα, το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Από 5 έως Σάββατο. Ζαμόν σε φέτες Αγρικία 200 γραμμάρια 35% φθηνότερα 89 λεπτά. Ζυμαρικά για παστίτσιο 500 γραμμάρια 19% φθηνότερα 33 λεπτά. Και μήλα πράσινη αγιάς το κιλό 33% φθηνότερα 99 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Αγαπητέ μου Παντελάκο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις όμορφες ευχές που μου έγραψες σε αυτήν την μικρή απλή κόκκινη κάρτα. Αλλά κόκκινη, γιατί κόκκινη, βγάλε μου μια κίτρινη. Έτσι δίνουμε κόκκινες, κόκκινη σε μένα, κόκκινη. Το ζεις, ζήστο στην Νόβα. Μη χάσεις το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 25 Φεβρουαρίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Και μόνο με Nova Go απολαμβάνεις τον αγώνα όπου κι αν είσαι. Nova. Ζεις καλύτερα. Το θέαμα εξαρτάται από τη συνδρομή Nova. Απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, Wi-Fi ή ενσύρματη. Πληροφορίες στο nova.gr. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι. Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί. Καλικέριδες γιατροί, αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή η στάνταρ φοράει. Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310 523 014. Θες μπαταρία? Βάλε στάνταρ. Τα έμαθες. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ήσυχα. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις δύο μέγα κληρώσεις 23 και 24 Φεβρουαρίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Εβδομάδα clearance στο One Salonica με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Δύο νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12 και Παπαναστασίου 197. Το νου σας όμως, γιατί προσεχώς νέο κατάστημα και στην προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford Στάθη Σίγμα και Νί. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford Στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford σας για όλο το Φεβρουάριο. Δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άρεστη κατάσταση. Τους ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0256-05 ή στο fordstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας, της ευελιξίας και της ασφάλειας, η εκτυπώση τη επιχείρηση είναι εργαλείο ανάπτυξη. Γνωρίστε την επόμενη γενιά HP εκτυπωτών Α3 Laser και Page White. Κάντε συμβόλαιο μαζί μα και αποκτήστε το νέο HP εκτυπωτικό εξοπλισμό με το χαμηλότερο κόστο ανασελίδα ή μειώστε τα κόστη αναλωσίμων των εκτυπωτών που ήδη έχετε. Με την αξιοπιστία από την Ούλη ΑΕ, πιστοποιημένη από την HP στι υπηρεσίε διαχείριση εκτυπώσεων και επισκευέ εκτυπωτών HP. Ούλη ΑΕ, Gold Partner τη HP. Δείτε όλη την HP
ESP εκτυπωτών στα καταστήματα Ωρεοκάστρου 16 Σταυρούπολη, Σαλαμίνος 2 στο λιμάνι και στην Καραμαλή 173 Βούλγαρη. Ή απλώς επισκεφτείτε το site μας nulis.gr. Prince Oliver. Final sale. Έως 70%. Experience the Prince Oliver Trend. Στη Θεσσαλονίκη, Προξενού Κορομιλιά 48 και στο www.princeoliver.com. Must have. Prince Oliver. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμίστης NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και ανοίγουμε γραμμές. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμα στο 54340. Μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η οριστική διαγραφή θα γίνει με την καλύτερη τιμή σε ένα λεπτό. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας στο www.listopartu.gr. Και μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων δίδονται με 150 ευρώ. Καλά, για Τρουδάκο θα την βρήκε στην γυναίκα, γιατί από ό,τι μου είπε ο Ζαΐρης, διευθυντής νοσοκομείου, απόγευμα στο γραφείο δεν πάει ποτέ, να έχει υπόψη. Οι διευθυντές, ναι. Όχι νοσοκομείου, οι διευθυντές των τμήματων νοσοκομείου. Α, τμήματων! Α, γιατί είχε πει προηγουμένως σε διευθυντή νοσοκομείο. Δεν μίλησα για διευθυντή νοσοκομείο. Α, δεν ήξερες διευθυντή νοσοκομείο. Δεν μίλησα για διευθυντή. Α, δεν μίλησα. Είπα ότι δέχονται επισκέψεις το απόγευμα. Ναι. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες. Άσε, την πάω σε δικό μου γιατρό. Να την πας, δε. Άσε, ρε κόκκινε, άσε να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, πάει στον κόσμο. Επίσης μαζί μας η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Η οποία επανέρχεται με μια σούπερ προσφορά για τους φίλους ακροατές, καθώς μπορείτε να πάτε το αυτοκίνητό σας με κινητήρα φυσικού αερίου. Να κερδίσετε πολλά, καθώς το σέρβις θα γίνει με 70 ευρώ, παρακαλώ. Και πέρα από τα επώνυμα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν, όλα τέλεια. Τα εργατικά μαζί δηλαδή είναι και τα. Όλα. Και το ΦΠΑ. Και το ΦΠΑ. Σέρβις. Ναι. Καλό, δηλαδή ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο. Βεβαίως. Λοιπόν, να κερδίσετε πέρα από αυτά και 10 ευρώ φυσικό αέριο, πράγμα που σημαίνει ότι θα γεμίσετε, θα κάνετε και ένα γέμισμα εντελώς δωρεάν. 10 ευρώ δηλαδή πόσο θα πάει. Πόσα χιλιόμετρα. Φουλάρι. 450 χιλιόμετρα. Με 10 ευρώ πάει 450 ναι, ναι, ναι. χιλιόμετρα. Με φυσικό αέριο. Και μετά, άμα μείνει από βενζίνη, πού πάει. Έχει ένα ανατολικά και ένα δυτικά. Και ένα ουδέτερα. Μάλιστα. Έχει άκρο. Δεν και μόνο φυσικό αέριο και και βενζίνη. Α, και βενζίνη και. Ναι. Δύο δηλαδή. Δηλαδή, ντούμπλεξ που πάει. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δύο. Σε ενημερώνω. Τελείωσε. Εντάξει. Έχει δηλαδή να πάει καύσιμο. Άρα έχει και την εναλλακτική θες να πει. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Πάμε στον κόσμο. Ο φίλος λέει 1-2 Ολυμπιακός και 3-1. Κάτσε το φίλο ρε κόκκινε με το Facebook. Πάει στον κόσμο που πληρώνει. Πάμε. Τώρα. Ας τους τεμπελχανάδες στο Facebook. Λέγε φίλε. Ορίστε. Ναι. Ναι. Αλέξανδρος από Κο. Oh, καλό ντεμπού λοιπόν, το κάναμε. Ραπτόπουλε. Ναι. Και κόκκινε. Ναι. Κόκκινε δεν σε ξεγνωρίζω προσωπικά. Θέλω να σε γνωρίσω γιατί είσαι καλό παιδί. Το κόκκινο να το γνωρίζει. Ναι, βέβαια. Άκου λέει. Θα φάμε μαζί ένα κεράσι, ένα κρασάκι. Όπως άμα κεράσει κρασάκι, καλά. Κανένα Μπουρνόπουλο όταν μετά την Ανάσταση. Και του Πάου και του Λαζάρου και του Ιησού Χριστού. Θέλω να πω δύο πράγματα, μα αφήστε μην με διακόψετε αυτό. Όχι, τι έσαι διακόψετε, να πω λίγο για ποδοσφαιρικά. Ναι. Επειδή έχουμε και τους Ηρακλειδείς και τους Αριανούς και τους Καλαμαριώτες και τους Ολυμπιακούς και τους Παναγκούς και τους Αεξίδες και τους Βάζελους, θέλω να πω λοιπόν ότι τα χρόνια τα πέτρινα του Κόκαλη, του Κόκαλη, του Ολυμπιακού, ήταν ο Βαρυνογιάννης, ο οποίος έκανε κουμάντο στην Ελλάδα. Μη, για το μάτς πες μας, ναι, μη.
Λοιπόν, για το μάτι θέλω να πω, επειδή είμαι αδικημένο παοξή και είμαι δυσαρεσμένο για. Σε αδικήσανε, βέβαια. Για μεγάλη αδικία τράβηξε. Σωστά. Άσε να πει αυτό που θέλει. Ναι. Για κούπε. Για κούπε, γιατί εγώ θεώρησα τρελό το Σαββίδι όταν ήρθε στον ΠΑΟ και έλεγε για πρωτάθλημα, γιατί δεν περίμενα το κατεστημένο το Αθηναϊκό να το σπάσει. Και επειδή είμαι πολύ αναρτησμένος και επειδή είμαι πριν 3 χρόνια με τον Ολυμπιακό, μας αδίκησε ναι. Και πήγαμε στο τελικό. Να σε κάνω μια ερώτηση, μια ερώτηση. Γιατί με διακόπτεις. Μια ερώτηση, μόνο μια ερώτηση. Ας το να μιλήσει. Να το ρωτήσω. Λοιπόν. Έτσι είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και εσύ είσαι στην ΚΟ και βγεις και κορνάρεις. Θα πούνε πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, θα έρθουν κι άλλοι ή θα σε πάνε για ηχορύπανση μέσα στο τμήμα να πούμε. Δεν θα τον πάνε, πάμε επόμενη γραμμή. Ήθελα να δω αν έχει ΠΑΟΚ. Να καταλήξει λίγο. Ναι, κατέληξε, Αλέξανδρο. Κατέληξε. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να πω αυτό που έχω να πω και με διακόψει και χρονοτριβούμε και χάνουμε το συνειρμό μου και καθυστερούμε. Το συνειρμό σου κάνει, πε το λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλου αυτού. Τις παράγκες και τα αντίσκηνα και οτιδήποτε. Έχω φάει και ζυμό το 78 και βλέπα μουντιάλ. Όχι, καλά. Φύγε ρε κόκκινε, τι να πει. Πάμε επόμενη γραμμή. Α τα κινητά ρε κόκκινε. Πάνε στον κόσμο ρε κόκκινε. Με τα ζάχαρα και τις πορτοκαλάδες. Ναι. Να τι λέει. Καλά, ρε φίλε, εσύ τι λέει. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Ξαρχείο του αεξίσου είναι. Αεξίσου, ναι. Και διαιτητή. Έλα, Παναγιώτη. Τι είσαι, διαιτητή είσαι. Όχι, διαιτητή. Τι διαιτητήσει, πού παίζει, τι κατηγορία. Σε ποδοσφαίρο, ναι. Ποια κατηγορία παίζει. Εδώ στα τοπικά, ρε Ραντόπουλε. Γιατί ρε φίλε, δεν έχει. Κάνα βουλευτή, δεν έχει μέσον να πα πα πα. Αυτό δεν σου πω, δεν έχουμε εδώ την ψυχολογία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω, ναι. Ήθελα λίγο να πω, λίγο, καταρχήν σε δίνω μεγάλο δίκιο για αυτό που είπε και άδικο στο Γρηγόρη για το 1,65 που είπε σε ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικό. Δωράκι είναι αυτό, έτσι. Δωράκι, άμα ρε φίλε. Πρόταση η μία, πρόταση και η άλλη. Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Όχι, όχι. Και του Γρηγόρη είναι πολύ καλή επιλογή. Το 90. Ό,τι του... πιστεύει ο καθένα κάνει. Εγώ δεν θα σου πω ότι αυτό είναι το σωστό και το αλλού το λάθο. Λέω τη γνώμη μου. Είπε τη γνώμη του. Σήμερα πώ να βλέπει ραπ. Σήμερα over, πολλά γκολ. Βλέπω ελεύθερο παιχνίδι. Καλό παιχνίδι. Ανοιχτό παιχνίδι. Τι έχει να πει που θα μπορούσαν 9 παίκτε να παίζουν και λείπουν για το βάδο του ΣΑΕΚ. Που δεν υπάρχει κατά τα άλλα. Να πω τι ρε φίλε, να πω τι, ό,τι τι. Ό,τι λέγατε όλοι δεν έχει. Καλά κάνει και αφήνει, καλά κάνει και αφήνει το UEFA η ΑΕΚ, γιατί το αφήνει από ό,τι φαίνεται. Και... Δεν το αφήνει. Πώς δεν το αφήνει. Πώς δεν παίζουν σήμερα. Γιατί το αφήνει. Πόσοι δεν παίζουν. Η ΑΕΚ που Βράνιος και ο Λιβάγε Κόκκινο. Ποιοι, πες μου ποιοι λείπουν σήμερα, ονόματα. Ένα ένα. Βράνιος, Λιβάγε, ένα. Βράνιος ένας, Λιβαδιάς λίγο, άλλος. Λιβαδιάς. Ποιος δεν παίζει. Ακούστε ελληνικά τώρα. Μάνταλος, Γιώγασον, ξέρεις είναι τραυματισμένος. Άσ' τους από τις ακάντιδες είναι άλλοι. Χούλτ είναι έτσι. Χούλτ. Χούλτ τραυματισμένος. Ναι. Λόπεθ τραυματισμένος. Ο Χούλτ δεν μπορεί να παίξει. Πάμε παρακάτω. Ρε παρακάτω ποιοι δεν παίζουν ρε. Μη με στάρουν. Ποιος όσοι είναι να παίξουν να παίξουν ρε. Δεν θα παίζει ο Λιβάγια δηλαδή. Άμα δεν ήταν τιμωρημένος. Και εσύ πιστεύεις χωρίς το Βράνιο και το Λιβάγια θα πάρει να κερδίσει μέσα εκεί. Όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ συνεπάω τι θα κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι. Θα χάσετε με δύο. 0-1 η παράταση. Θα χάσετε 3-1, 3-2, 2-4-2. Θα μπουν πολλά γκολ για μένα. Πάμε παρακάτω. Λες έτσι. Έτσι λέω εγώ. Το Μπακ πώς το βλέπεις, θα το πάρει φέτος. Εάν δεν το πάρει φέτος, δεν θα το πάρει ποτέ. Επόμενη γραμμή. Εάν δεν το πάρει φέτος, δεν θα το πάρει ποτέ. Πάμε παρακάτω. Ορίστε. Θα είναι αυτοκτονία να πούμε. Καμικάζει αν δεν το πάρει. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Ραπτόπουλε. Είστε ρε φίλε, δεν παίζεσαι ρε φίλε. Πώς αντέχει ο κόκκινος, ρε φίλε. Ο κόκκινος. Ξέρεις, μια χαρά είναι, τι αντέχει. Τι. Άμα μπορούσε να σε δει, θα σε έδερνε ρε φίλε, αλλά δεν μπορεί επειδή είσαι θηρίο, ρε φίλε. Είμαι θηρίο. Εσύ να θα ξεχωρίζει από χιλιόμετρο όλα. Ναι. Πάντως, εσείς οι δύο, ρε φίλε, το διωράκι αυτό μάτι Παναγία, τώρα πίνω τσιμπουράκι και σας ακούω, ρε φίλε, δηλαδή έπρεπε να μπείτε σαν το Big Brother τέτοια φάση να πούμε κάμερες και να σας βλέπει ότι η Ελλάδα θα κάνει τηλεθέαση να πούμε επιστημονικής φαντασίας. Σκοπός είναι να πέσει και το μαρούλι. Τηλεθέαση επιστημονικής καλά, δεν θα πέσει μαρούλι, πλάκα με κάνεις. Ένα εκατομμύριο ευρώ θα το παίρνει στο τέλος εσύ, ρε φίλε. Τζάμπα. Αλλά κόκκινο θα πάλευε σκληρά, γιατί το έχει. Είναι η φωνή της λογικής. Το λέω ξανά, είναι η φωνή της λογικής, φίλε. Αυτό είναι η φωνή της λογικής. Η φωνή της φαντασίας είναι αυτός, ρε. Τραλώσε, ρε. Ρε φίλε, ειλικρινά, θέλω μια απάντηση με το χέρι στην καρδιά. Πες μου, ρε κόκκινε. Μισή ώρα τον βάζω εδώ πέρα να καθίσει μαζί του. Δεν θα την πάλευα. Εγώ έχω βάλει τον εαυτό μου στη θέση σου, φίλε. Και με το Ραπτόπουλο που είναι γαμώτα άτομο, δηλαδή είναι πολύ ωραίο. Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Τι. Μην μπερδεύει. Όχι έξω να κάνουμε διάλογο, χαβαλέ. Εδώ να πρέπει να κάνει δουλειά.
Δεν θα έτρεχα, όχι. Και να τον έχει δίπλα, να κάνει δουλειά και να στη λέει και από πάνω. Προχθές που έφυγες, σε πληροφορώ, δηλαδή σε κατάλαβα τελείως, είχες πολύ δίκιο γιατί ξεφεύγει.